Αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής Πόντος Εύξηνος, καλησπέρα σας. Μία ακόμη Πέμπτη κοντά σας, με όμορφες μελωδίες. Εδώ από την τηλεόραση του Φλας, ζωντανά κάθε Πέμπτη. Εδώ μαζί με τους αγαπητούς φίλους, να ξεκινήσω από τον Πάτερ Πολύκαρπο Κοντοζίδη και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ στη σημερινή μας εκπομπή. Τον Γιώργο τον Πουλατζακλή, με τους συνεργάτες του, τον Φάνη τον Κασδαρίδη, τον Μιχάλη τον Πασενίδη και τον Θάνο τον Κουζουκάκη. Να τους ευχαριστήσω για αυτή την σημερινή τους παρουσία εδώ, για να σας δείξουμε έτσι, όπως λέει και ο τίτλος εκπομπής, «Οδές εγχόρδων, Πόντου και Καπαδοκίας». Θα ξεκινήσουμε έτσι λίγο δίνοντας το λόγο στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Πουλατζακλή, να μας πει λίγο για αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό και βλέπουμε να αποδίδει καρπούς, γιατί το βλέπουμε και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook, γενικά το διαδίκτυο, όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει στη Θεσσαλονίκη μέσα από τους ακρίτες της Σταυρούπολης, καθώς και τους αργοναύτες από το Κυλκής. Γιώργο, θα ήθελα να μου πεις λίγο έτσι για όλη αυτή την προσπάθεια. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί η φιλία μας κρατάει χρόνια, για την πρόσκλησή σου, γιατί για μένα είναι τιμή όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται ή οι οποίοι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουν τη δουλειά μας και μας καλούν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Και αυτό μου δίνει και μία ίστατη ευθύνη για να μπορώ να ανταπεξέλθω σε μουσικές προκλήσεις. Βέβαια, η σημερινή είναι μία μουσική πρόκληση, η οποία έχει δύο σκέλη. Έχει το σκέλος το βυζαντινό, το εκκλησιαστικό, το κατεμέ, το οποίο στην ποντιακή μας μουσική λείπει. Έχει αποδειχθεί όμως σε κάποια χρόνια παλιά ότι με τον Βυζαντινολόγο, τον κύριο Κακουλίδη και κάποιους άλλους μέσα από χοροδίες υπάρχουν μέσα στα αρχεία του Πόντου, από παρασημαντική και από τη Βυζαντινή, πολλά μουσικά άσματα, τα οποία, λόγια άσματα της ποντιακής μουσικής, τα οποία παραμέναν στο ράφι. Εκτός την κοσμική μας μουσική, τη λαϊκή μας βάση, την παραδοσιακή μας μουσική, την ποντιακή, και επίσης και την Καπαδόκικη, έχουμε και αυτά τα άσματα, τα οποία μεταξύ τους πολλοί άνθρωποι, πόντιοι ή μη πόντιοι, τα χρησιμοποιούσαν στις κατατόπους συναισθιάσεις. Βέβαια, οι συναισθιάσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις, δεν είχαν αυτό το χαρακτήρα. Εμείς σήμερα με τον Πάτερ τον Κοντοζίδη, τον οποίο τον ταλαιπωρώ χρόνια μαζί, είναι ένας συνεργάτης ο οποίος με την παρουσία του, γιατί μέσα από την φωνή του μπορούμε να δούμε έναν άλλο πόντο. Έναν άλλο πόντο, μια άλλη βάση. Όπως και τους δύο μαθητές μου, τον Φάνη τον Καβεζαρίδη και τον Μιχάλη τον Πασενίδη και τον Κουζουκάκη τον Θάνο, ο οποίος είναι συνεργάτης στα Κρουστά. Βέβαια είναι και άλλη πολυμελή ομάδα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα δείγμα αυτής της μουσικής, η οποία βέβαια πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι δεν αλλάζουμε τη δομή της ποντιακής παραδοσιακής μουσικής. Απλώς προσθέτουμε ένα λιθαράκι, το οποίο αυτό το λιθαράκι ήταν ξεχασμένο. Αυτό προσπαθούμε και μέσα από τους ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης και με τους αργοναύτες πρόσφατα, μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε πολλές θεματολογίες μουσικές και να αναδείξουμε, εκτός και τα όργανα, τον Κεμανέ, το βυζαντινό, τον λαϊκό τον Κεμανέ, να δείξουμε και άλλες μουσικές οι οποίες προϋπήρχαν μέσα στην ποντιακή παράδοση, οι οποίες ήταν θαμμένες. Μουσικές κυρίως από τον κεντρικό πόντο, τα παράλια του πόντου, μουσικές κυρίως από το Άκταγ Ματέν, το Κιουμίς Ματέν, οι οποίες λόγω της δομής τους ήταν επαρεξηγημένα. Θέλω να σου πω αυτό και να κλείσω, Κωστά, γιατί μου δίνεις το βήμα, ότι μέσα από την περιήγησή μας με τα μουσικά όργανα και την ποντιακή παράδοση, στην ενασχόλησή μας και του μουσικού εργαστηρίου των νεκρών του Πόντου Σταυρούπολης,
έχουμε κάνει συναπτά 38 συναυλίες με διαφορετικές θεματολογίες. Η τελευταία μας θεματολογία ήταν για το Διγενεία Κρήτα. Μια μεγάλη μουσική, ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα, το οποίο αναδείξαμε ότι ο Διγενής Ακρίτας δεν ίσταται μόνο ως Καπαδόκης, αλλά ίσταται και ως Πόντιος Ακρίτας. Βέβαια, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρχαν και οι Πόντιοι, υπήρχαν και οι Κύπριοι Ακρίτες, υπήρχαν και οι Κρητικοί Ακρίτες. Αλλά σε όλη μας την περιήγηση και την ενασχόληση, τα τραγούδια που αναφέρονται στον Πόντιο Ακρίτα, το θέτω τώρα ως αυτή τη συζήτηση αυτή, γιατί η πρόσφατη μας συνευλή ήταν αυτή. Τα πιο πολλά αναφέρονται στον Πόντιο Ακρίτα. Και έτσι μας δόθηκε και η τέτοια να το κάνουμε. Τώρα βέβαια στην επόμενη μας συναυλία, σε λίγες μέρες, θα μιλήσουμε μουσικά για τα μοναστήρια του Πόντου. Είναι και ένα σημαντικό κομμάτι, θεωρώ. Είναι σημαντικό κομμάτι γιατί ο λαϊκός ποιητής, ο ανώνυμος ποιητής, οι απλοί, οι γλεντζέδες, ας το πούμε έτσι, μίλησανε τραγουδώντας όταν πηγαίνανε για να θυμίσουν την Παναγία σου μελά του Βαζελώνα, έξω μιλούσανε, τραγουδούσανε και έχουμε τραγούδια τα οποία αναφέρονται στα αυτά τα μοναστήρια. Και ένα από αυτά τα αφιέρωμα θα είναι και αυτά. Να δώσω έτσι το λόγο στον Πάτερ Πολύκαρπο Κοντοζίδη. Πάτερ, πόσο εύκολο, έτσι θέτω το ερώτημα, είναι ένας ιερέας, ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλές ασχολίες έτσι, με την ενορία του, με τους συμπολίτες του εκεί, να ασχολείται και με ένα άλλο κομμάτι έτσι, που αναδεικνύεται μαζί, όπως είπε και ο κύριος Πλατζακλής, έτσι, όλη αυτή την ομορφιά του πολιτισμού μας. Πιστεύω ότι η παράδοση είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Όπως και εγώ μεγάλωσα μέσα σε μια μουσική οικογένεια, ο πατέρας μου έπαιζε λίρα, η μάνα μου τραγουδούσε, ο παππούς μου έπαιζε ζουρνά. Μεγάλωσα με αυτά. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που δεν μπορώ να τα αποχωριστώ. Και νομίζω ότι και είναι και κομμάτι της παράδοσής μου. Ότι είμαι ιερέας είναι ένα άλλο κομμάτι και ότι την παράδοση είναι ένα άλλο κομμάτι. Νομίζω ότι συμβαδίζουν και νομίζω με τον Γιώργο κάνουμε μια προσπάθεια όσον ιδίως σε αυτό το είδος της μουσικής, της λόγιας μουσικής, γιατί θεωρώ κατά με ότι αυτά τα κομμάτια είναι λόγια. Γιατί βλέπαμε άλλες μουσικές είδες από τους Καπαδόκες, από τους Κωνσταντινοπολίτες που έχουν, ότι υπήρχε τέτοια μουσική και μέσω του Γιώργου και μέσα από αυτή την εργασία του και το να ψάχνει συνεχώς κομμάτια, ανακαλύψαμε και αυτή τη μουσική. Και για μένα είναι πρόκληση δηλαδή. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως αναφέρατε και εσείς και ο Γιώργος, στο να αναδείξουμε όλο αυτό το πλούτο. Και αυτό θέλει αγώνα, θέλει πολύ αγώνα, ιδιαίτερα σήμερα που αντιλαμβάνεσαι, Γιώργο, ότι είναι πολύ δύσκολο στις συνθήκες έτσι, που βιώνει ο κόσμος, οι πολίτες, οι φορείς, τους οποίους μπορείς να στηριχθείς για να αναδείξει αυτή τη δυναμική. Είναι ένας αγώνας, Κωστάκη. Είναι ένας αγώνας μουσικός, όπως κάνουν όλοι οι συνάδελφοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει πώς αντιλαμβάνει τη μουσική. Δεν απορρίπτουμε την λαϊκή μας παραδοσιακή μουσική, θα ήταν αδιανόητο να το κάνουμε, αλλά προσθέτουμε, γι' αυτό σου λέω, είμαι προσεκτικός αυτό που, στη διατύπωσή μου, με δυσκολία προσθέτουμε και αυτό το λιθαράκι το οποίο ήταν ξεχασμένο. Και πίστεψέ με ότι έχει πολύ βάθος μουσικό και πολύ βάθος η οποία είναι κοντά στην πραγματικότητα. Ωραία. Να ακούσουμε έτσι και άλλους σκοπούς. Θέλω μόνο να σε αναφέρω ότι ξεκινήσαμε με ένα εκκλησιαστικό σκοπό, το Αγιόρ Αγιόρ που είναι καπαδόκικο, το Απόψιν τα Μεσάνυχτα Καπαδοκίας και οργανικά παίξαμε τη Λεμόνα, η οποία είναι παπονδιακό τραγούδι, φερμένο από το κεντρικό πόντο. Τώρα με τον Πάτερ θα κάνουμε τρία συνεχόμενα. Θα κάνουμε ένα βυζαντινό κλασικό σε πονιακή, το Καράβι στη Μαύρη Θάλασσα, ένα βυζαντινό, και θα καταλήξουμε το Απόψιν τα Μεσάνυχτα, το οποίο άψουν τα ψωμοσαψώ, το οποίο στο επόμενο βιβλίο CD και Μανέ που θα κάνουμε θα είναι μέσα. Είναι ένα τραγούδι που είναι από την Πουλαντζάκη. Λοιπόν, θα το ακούσετε σε πρώτη από τον Πάτερ. Πάμε. Thank you.
Όμορφες μελωδίες, όμορφες μελωδίες της μουσικής μας παράδοσης που ο Γιώργος Οπουλατζακλής μαζί με τον πάτερ Πολύκαρπο Κοντοζίδη και τους συνεργάτες του και τους μαθητές του προσπαθούν να αναδείξουν. Εμείς να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Thank you.
Δεύτερο μέρος της εκπομπής Πόντος Εύξηνος, Πέμπτη σήμερα, 16 Νοεμβρίου. Και όπως βλέπετε και στις οθόνες σας, οδές Εγχώρδο, Πόντου και Καπαδοκίας. Με τους αγαπητούς εδώ φίλους, τον Γιώργο τον Πουλατζακλή, τους μαθητές του και τον Πάτερ Πολύκαρπο Κοντοζίδη. Γιώργο, να κάνουμε μια κουβέντα τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γκεμάνε, γιατί έχουμε κάνει και άλλες φορές αυτή την κουβέντα εδώ από την εκπομπή. Πόσο σημαντικό είναι στο να αναδείξουμε όλη αυτή τη μουσική μας παράδοση και τα μουσικά όργανα φυσικά και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γκεμάνε. Η ανάδειξη του οργάνου και δεν των παραδοσιακών μουσικών οργάνων είναι ένα κεφάλαιο σημαντικό για μας, για τους μουσικούς. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι γενικά, Κώστα, η μουσική την οποία παράγουμε πρέπει να είναι και αυτή ανάλογη με αυτό που εκφράζουμε. Για τον Γκεμάνε θα πω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι της παραδοσιακής μας μουσικής, ένα όργανο το οποίο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους έχει μείνει πίσω πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, ενώ έχει φοβερή και μουσική έκταση. Βέβαια, το Γκεμάνε, μην το ξαναναλύσουμε, το συναντάμε στο Ατάπαζα, στην Πουλαντζάκη και στην ευρύτερη περιοχή της Καπαδοκίας, μάλλον σε ένα συγκεκριμένο μέρος, στα Φάρασα. Έχουμε από τις καταγραφές, το οποίο πιστεύω να το ολοκληρώσουμε του χρόνου, το βιβλίο, αυτή είναι η τέταρτη μας δουλειά, που έχουμε ξαναβρει άλλους 10 ανθρώπους που παίζαν και Γκεμάνε Πόντιους και με φωτογραφικό υλικό του 30 και του 20. Και πιστεύω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να το βγάλουμε προς τα έξω για να δει ο κόσμος και τις μουσικές αυτές είναι αυτές τις μουσικές που ακούσατε. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο ήταν βέβαια δύσκολο και σε αυτό δώσαμε βάση είναι το πώς χτίζουμε ή το πώς κατασκευάζουμε ένα Γκεμάνε. Πρέπει να σου πω ότι ο Γκεμανές ο ένας δεν μπορούσα να το φέρω, ήταν ο Πονιακός ο οποίος ήταν από την Ακρινή και ήταν του Τσαναξίδη. Την έφερε ο πατέρας του και το είχε 60 χρόνια μέσα σε μπαούλο, δηλαδή από τον Πόντο. Αυτά που βλέπεις στα Τρίανο είναι ενός πολύ αγαπητού φίλου που για αυτός χρόνια, εδώ και 10 χρόνια ασχολείται με αυτό, του κύριου Τάσου του Σαρίδη από το Ανατολικό, ο οποίος χρόνια ταλαιπωρείται με τον Γκεμάνε για να φτιάξουμε αυτό που θέλουμε και νομίζω ότι είναι το πιο καλό που και το πιο προσεγμένο σε αυτή τη φάση. Αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, έχουμε σήμερα κατασκευαστές και Γκεμάνε αρκετούς στην Ελλάδα, γιατί λοιπόν βλέπουμε με τη λίρα έχουμε έναν μεγάλο αριθμό έτσι, κατασκευαστών που είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά. Λοιπόν. Με το Γκεμάνε τι γίνεται? Θέλω να σου πω ότι σε αυτό είμαι πολύ χαρούμενος και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να είμαστε έτσι, ως μουσικοί. Υπάρχουν άξιοι άνθρωποι οργανωποιοί, οι οποίοι ασχολούνται και τα τελευταία 16-17 χρόνια έχουν μια πλειάδα ανθρώπων, οποίου μέσα από τηλέφωνο μας ρωτάνε, και νεαρά παιδιά οργανωποιοί, οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε διάφορα ΤΕΙ οργανωποιές και έχω πολλά παραδείγματα. Έχουμε ακόμα και την κατασκευή του πεντάχορδου και κάτω πεντάχορδου Γκεμάνε. Ο δίπλα μου Γκεμάνες είναι ενός εξαίρετου οργανωποιού, ο οποίος τον Γκεμάνε είναι από τον κύριο Χάλαρη, τον μουσικό συνθέτη. Έχουμε και παιδιά που παίζουν Γκεμάνε, όπως σε διαφορετικές μορφές. Θεωρώ ότι όπως η λύρα παίζονταν το 50 και δεν το 40 και τέλος πάντων δεν είχε αυτή την έγκλη και την έγκλη τα τελευταία 20 χρόνια βλέπετε που έχει φτάσει η πονιακή μουσική σε ένα υψηλό επίπεδο, την έχουμε φτάσει όλοι μαζί με τους πόντιους τους φίλους. Έτσι θα φτάσει και ο Γκεμάνες, πιστεύω. Θέλει το χρόνο του, θέλει να οριμάσει. Είναι ένα είδος, η υφή του είναι λίγο εκκλησιαστική. Έχει αυτό το εκκλησιαστικό, το ύφος, το βυζαντινό, το πιο απαλό και δεν πήρε αυτή τη θέση που του αρμόζει. Θα έρθει η στιγμή που στη λαϊκή βάση δεν έχει ακόμα αέρισμα. Θα φτάσει όμως κάποια στιγμή ότι και η λαϊκή βάση θα το εντάξει στο δικό της το μουσικό πολιτιστικό χαρακτήρα. Θέλω μόνο από τούτο και να κλείσω ότι για ένα μόνο πράγμα μας στεναχωρεί. Μας στεναχωρεί γενικά η πολιτική όσον αφορά την πολιτιστική διπλωματία. Θέλεις πάρ' το από την πολιτεία μας. Δεν είναι τόσο κοντά
γιατί σε άλλα κράτη, γειτονικά μας κράτη, η δε ανάδειξη τέτοιων οργάνων την έχουν ως πρωταρχικό στρατηγικό πολιτιστικό επίπεδο. Δηλαδή είναι η στρατηγική τους να αναδεικνύουν τέτοια μουσικά όργανα. Εμείς δυστυχώς αυτό έχουμε ένα θέμα, δεν ξέρω γιατί, στην παραδοσιακή μας μουσική, γενικά με την πολιτεία, και προσπαθούμε μόνοι μας να αναδείξουμε τι. Ότι το όργανο αυτό που υπήρχε, το όργανο ήταν αυτό βυζαντινό, εκκλησιαστικό, δεν μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες, απλώς μέσα από την καταγραφή προσπαθούμε να τα αναδείξουμε. Όσον αφορά τώρα η διαφορά του, εάν είναι ναι μεν Ποντιακό, αν είναι Καπαδόικο, είναι σε μια άλλη σφαίρα μουσικολογίας, την οποία δεν θα το αναλύσουμε και δεν θέλω να το αναλύσω. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πατήσουν καλύτερα σε αυτό, πιστεύω, Γιώργο. Ναι, πιο εξειδικευμένα. Εμάς μας ενδιαφέρει να παίζουμε, να έχουμε αυτό που έχουμε εδώ, να το αναδεικνύουμε, και από εκεί και πέρα θα έρθει η ώρα, θα οριμάσει και θα πάρει και αυτό τη θέση που το αρμόζει. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει, έτσι όπως είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, αυτό που είπαμε και στην αρχή με το διαδίκτυο. Δηλαδή όλη αυτή η δουλειά που κάνετε, δηλαδή πέρα από τα μέσα ενημέρωσης, τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, πιστεύω ότι και τα δίκτυα, το διαδίκτυο ευρύτερα μπορεί να προβάλλει και να δείξει μια άλλη δυναμική. Έχω, Κώστα, δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω πολλούς ανθρώπους και πολλή νεολαία οι οποίοι στηρίζουν το έργο αυτό. Είναι κοντά μας και συλλόγοι. Δεν αναιρούμε το άλλο, το στοιχείο, σου είπα, το ξαναλέω, το λαϊκό. Όλα μπορούν, το ναι, μπορούν να αλλά είναι υπάρχουν, το πάτρεμα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχουν οι οποίοι είναι οραματιστές και ρομαντικοί μέσα στον Ποντιακό χώρο, οι οποίοι μας συμπαραστέκονται. Είναι μεγάλη κουβέντα ο ρομαντισμός, αυτός που έχει να κάνει με τον χώρο, πρέπει, με τον πολιτισμό μας. Πρέπει. Είναι, κοιτάξτε, ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρξει για να μπορέσει να συνεχίσει και να επιβιώσει. Ναι, ξέρεις ότι εγώ προέρχομαι από τα σπλάχνα της Κοζάνης και το Ποντιακό κέντρο που είχα το 97 στο χωριό Συνακρινή λεγόταν Όραμαν. Το 97. Δεν θέλω να πω παραπάνω, αλλά υπάρχει όραμα. Πρέπει να έχει ο άνθρωπος όραμα, είτε μουσικά. Και με αυτό θα προχωρήσει. Δεν πρέπει να είμαστε αγκυλωμένοι σε άλλα πράγματα, δεν μας δημιουργούν ευχαρίστες. Θέλει εξωστρέφεια. Θέλει να υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια ώστε να αναδειχθεί και να αγκαλιάσει όλο αυτό. Στη συνέχεια, τι θα ακούσουμε? Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα μυρολόι από τον Πάτερ Κοντοζίδη, το οποίο είχα βρει την καταγραφή από την κυρία Σόνια Θεοδωρίδου και το έχει ερμηνεύσει η Πέλα Νικολαίδη το 2004 στο Κεμανέ πολύχρωδον όργανο. Θεωρώ ότι και ο Πάτερ έχει την ικανότητα, γιατί είναι ένα μυρολόι το οποίο μιλάει για τον Πόντο. Και το επόμενο θα είναι ένα Αργός Καρσιλαμάς, ο οποίος μιλάει για την κοινωνία. Να σας ακούσουμε. Μαύρωνε τον ουρανό μαύρα χαπάρα Amma
Εσείς πουλία που σα ψηλά πετάτε.
πόμπιο της κυτερής, που εκπαστές με πουλό πόμπιο της κυτερής, τον κύρις τη μάνας που ρίξαει κυπωνή. Στο πίστουλα ρημό της ζωήν, έλα κόστο πίστουλα ρημό της ζωήν, εσένα εκεί πρέπει ο Άδης άνοιξης κουλήν, εσένα εκεί πρέπει ο Άδης άνοιξης Άσματα Πόντου και Καπαδοκίας, εδώ από την όμορφη παρέα, μαζί με τον Πάτερ Πολύκαρπο Κοντοζίδη, τον Γιώργο τον Πουρλατζακλή, τους μαθητές του και τους συνεργάτες του. Εμείς τα ακούσουμε κλείνοντας την εκπομπή έτσι για σήμερα. Ένα όμορφο σκοπό ακόμα. Γιώργο, μια επιλογή ακόμα έτσι για να κλείσουμε σύντομα, γιατί ο χρόνος πιέζει. Να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή έτσι παρέα, συντροφιά. Να ευχαριστήσω τον Πάτερ Πολύκαρπο Κοντοζίδη για τη σημερινή του παρουσία. Κύριε, Πάτερ, σας ευχαριστούμε θερμά. Τον Γιώργο τον Πουλατζακλή για μία ακόμα φορά, γιατί είχαμε την ευκαιρία να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή μας. Τους μαθητές του, τον Φάνη τον Καζαρίδη, είναι και αυτός από εδώ, από τα μέρη μας, από τα Σιδερά Κοζάνης. Τον Μιχάλη τον Πασενίδη και στα ακουστά τον Θάνο τον Κουζουκάκη. Να ευχαριστήσω τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους της τηλεόρασης Plus, τους σκηνοθέτες μας, τον Γιάννη τον Παλαμά, τη Βίκη, τη Γεροντίδου, τον Κυριάκο τον Σιδηρόπουλο. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Κλείνουμε με μουσική. Έψον η Ορδάνη ποταμό γιαρ-γιαρ, τσάνου μιγιαρ-γιαρ, ο ουρανόν εν ιε, μα την Παναία λέω, ο ουρανόν εν ιε, Παναία, Παναία.
έρχεται εφόσα μου πουλί γιαρ γιαρ τσάνουμ γιαρ γιαρ έρχεσαι ο Χριστόν κατηβέν μα την Παναγία λέγω και στο Χριστόν κατηβέν Παναγία Παναγία. Χριστέ μου να πω δε δίζω σε γιαρ γιαρ τσάνουμ γιαρ γιαρ εσύ πίσω τον θαμάν μα την Παναγία λέγω εσύ πίσω τον θαμάν Παναγία Παναγία. Έρχεσαι σ' όνομα στο Άγιο γιαρ γιαρ τσάνουμ γιαρ γιαρ φαύταγω τρανόν τα μάμα την Παναγία λέω φαύταγω τρανόν τα μάμα Παναγία Παναγία.